Σεβασμιότατη Καστορία, ο οποίος μας φιλοξενείται, Ναυπάκτου, Φλωρίνης, Κοζάνης, Γρεβανών, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι συνάδελφοι από την ευρεία του ΟΡΟΕΝΙΑ στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι με συγκίνηση μαζί σας σήμερα. Αισθανόμουν και αισθάνομαι πάντα ένα κομμάτι από εσάς, πολλο μάλλον, αφότου μου επιταψιλεύσατε τη μέγιστη τιμή να είμαι επίτιμος δημότης σας. Και εγώ αυτές τις τιμές τις τιμώ αναλόγως. Το αισθάνομαι αυτό. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Πολλο μάλλον, όταν αυτή η έλευσή μου και αυτή εδώ παρουσία μου συνδυάζεται με δύο γεγονότα. Αφενός με τον εορτασμό της μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή και από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Μικρασιατική καταστροφή συντελέστηκε γενοκτονία. Είναι η δεύτερη γενοκτονία του ελληνισμού μετά από εκείνη του Πόντου. Και επίσης θέλω να συγχαρώ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, τον κύριο Καλίνη, για την πρωτοβουλία να οργανώνει τα καραβαγγέλια. Μια μεγάλη στιγμή για μένα είναι ότι παρίσταμε στα πρώτα καραβαγγέλια. Όσο μπορώ, θα είμαι παρόν και στα επόμενα. Όχι για να σας μιλώ, αλλά για να παρακολουθώ άλλους. Γιατί και σε αυτή την ηλικία έχω πολλά ακόμη να διδαχθώ. Δεν επρόκειτο να μιλήσω για τον Γερμανό καραβαγγέλια, αλλά υποχρεωμένος να το πράξω με δύο λόγια. Ελάχιστοι ξέρουμε στην Ελλάδα, ίσως ακόμα και εδώ στην περιοχή, τι εστί ο βίος και η πολιτεία του Γερμανού καραβαγγέλια. Μιας μεγάλης φυσιογνωμίας του έθνους και της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας και του έθνους. Ενός μεγάλου θεολόγου που σπούδασε στη σχολή της Χάλκης, στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και της Λειψίας, άνθρωπος της Εκκλησίας, Μητροπολίτης Καστορίας και αγωνιστής του μεγάλου αγώνα του Μακεδονικού, δίπλα στον Παύλο Μελά και άλλους, αλλά προηγήθηκε του Παύλου Μελά και άλλους, ήταν από τις ψυχές του Μακεδονικού αγώνα. Και αυτό το οφείλουμε. Αργότερα, Μητροπολίτης στην Κεντρώα Ευρώπη, αλλά φανταζόμαστε σήμερα την Κεντρώα Ευρώπη με τα δεδομένα του τώρα. Δεν ήταν έτσι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα όταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης επήγε εκεί. Ήταν απλώς μια εξαρχία της Μητροπόλεως Θυατήρων, τότε η Κεντρώα Ευρώπη, και στην ουσία ισοδυναμούσε με ένα είδος εξορίας αυτό το οποίο υπέστη. Γιατί δυστυχώς αυτοί είμαστε. Έτσι αποδίδουμε στους μεγάλους ανθρώπους εκείνα που τους αναλογούν. Είναι το μεγάλο έλλειμμά μας ως Ελλήνων, ως λαού και ως έθνος. Και κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά από τα ελαττώματά μας θα διορθώσουμε αν μάθουμε να αποδίδουμε τα του Κέσαρο Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Δεν το πράξαμε το Γερμανό Καραβαγγέλη ως το τέλος του. Πέθανε πάμφτωχος, ζώντας ουσιαστικά από τη συνδρομή των Ελλήνων και όχι μόνο της Βιέννης, σε ένα προάστιο της Βιέννης στο Μπάντεν, και πέθανε εκεί το 1935. Και τι νομίζετε ότι είχε ζητήσει? Είχε ζητήσει να ταφεί στην Αθήνα, να έρθει στην Ελλάδα δηλαδή, και η εξόδιος ακολουθία να διαβαστεί στον Άγιο Γεώργιο του Καρίτσι μόνο από έναν κληρικό, χωρίς να παρίσταται ουδής πολιτικός και ουδής αξιωματούχος της Εκκλησίας. Ούτε αυτό το επιτρέψαμε. Τάφηκε στη Βιέννη και τύχη αγαθή, και χάρη σε εσάς εδώ, το λαό της Καστοριάς, μεταφέρθηκαν τα σεπτά οστά του το 1959 και έκτοτε αναπαύεται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Σας είπα, κάποτε πρέπει να μάθουμε
να απαλλάξουμε τις ψυχές μας από το φθόνο που δυστυχώς είναι το εθνικό μας αράκι και το έχουμε πληρώσει ακριβά. Από την έλλειψη επίγνωσης του τι σημαίνει η ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων και κυρίως από την έλλειψη σεβασμού στις μεγάλες προσωπικότητες. Τους ανθρώπους που έδωσαν, χωρίς να περιμένουν τίποτε, τη ζωή τους ακόμη για αυτόν τον τόπο. Θα μου πείτε ότι τους τιμούμε με τα θάνατο. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να τους τιμούμε περισσότερο εν ζωή, γιατί τότε μπορούν να δίνουν παράδειγμα και για άλλους. Το μεταθάνατον παράδειγμα είναι υπόθεση μετανοίας. Δεν είναι υπόθεση απόδοσης της αλήθειας, της ιστορικής αλήθειας. Συγχαρητήρια λοιπόν και εύχομαι όλα τα καραβαγγέλια στο μέλλον να είναι αντάξια της μνήμης αυτού του μεγάλου ιεράρχη και αγωνιστή του μακεδονικού αγώνα. Όταν με κάλεσε ο Μητροπολίτης Καλίνικος να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εορτασμό, είχαμε συζητήσει, μου το ζήτησε ο ίδιος, να μιλήσουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά όχι για το σύνολό της, θα ήταν αδύνατο, αλλά για ένα μείζον θέμα το οποίο μας αφορά σήμερα ιδιαιτέρως. Είναι το ζήτημα των μειονοτήτων. Πώς ρύθμιζε το ζήτημα των μειονοτήτων η συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί βλέπουμε τη θρασίτητα με την οποία οι Τούρκοι έρχονται από τη μια πλευρά να ζητήσουν πράγματα για την μουσουλμανική ελληνική μειονότητα της Θράκης, τα οποία ουδέποτε αναγνώρισαν στην ελληνική εθνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων της. Εδώ ακριβώς θα επικεντρώσω την ανάλυση μου. Τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης για τις μειονότητες? Τι πράξαμε εμείς ως ελληνικό κράτος και τι έπραξαν οι γείτονές μας? Ξεκινώ από την συνδρομή την εποχή εκείνη του Ελευθερίου Βενιζέλου και την συμβολή του για την κατάρτιση και υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Σε κρίσιμους καιρούς, αμέσως μετά την μικρασιατική καταστροφή και όταν είχαν προηγηθεί τόσα και τόσα από την εποχή του διχασμού, που ξέρετε πολύ καλά τι σήμαναν για τον τόπο μας. Όταν ακριβώς επισυνέβη η μικρασιατική καταστροφή και η γενοκτονία του ελληνισμού, συγκλήθηκε η συνθήκη της Λοζάνης και τότε η Τριμελής Επαναστατική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά και τον υποπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά, κάλεσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο να συμμετάσχει. Βρισκόταν στο εξωτερικό, ήδη εξόριστος ο Βενιζέλος την εποχή εκείνη, και τον κάλεσαν τον Βενιζέλο να συμμετάσχει. Δεν είχαμε κι άλλον. Κανένα άλλο πρόσωπο κύρους δεν υπήρχε, το οποίο θα μπορούσε να ανορθώσει τα πράγματα από την καταστροφή η οποία εντωμεταξύ είχε επέλθει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς μισή κακία, δέχθηκε αμέσως. Ήξερε πολύ καλά τον αγώνα που είχε να αντιμετωπίσει. Από τη μία πλευρά το μεγάλο του έργο, η Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων μέσα από τη Συνθήκη των Σευρών του 1920. Είχε πετύχει τόσα πολλά. Και ήταν προσωπική του εκείνη η νίκη. Θυνησυγενής, όπως φάνηκε στην πορεία η συνθήκη αυτή, έπρεπε να στηριχθεί όσο μπορούσε μέσα από πνεύματα όπως εκείνο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και ο Βενιζέλος έδωσε ολόκληρη μάχη. Από την 1η Νοεμβρίου του 1922 που συγκλήθηκε στη Λοζάνη η συνθήκη, το συνέδριο αυτό για τη συνθήκη, μέχρι την 24η Ιουλίου του 1923 όταν και υπογράφει η συνθήκη της Λοζάνης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει 5 ζητήματα την εποχή εκείνη. Δεν ήταν 1 και 2. 5 σημαντικά ζητήματα για να στηρίξει τον τόπο που κατέρεε. Η Ελλάδα ήταν στο περιθώριο. Εκεί λοιπόν ο Βενιζέλος έπρεπε να υπερασπιστεί τα σύνορα του τόπου. Δεύτερον, το καθεστώς των νησιών μας. Τρίτον, έπρεπε να υπερασπιστεί Άγιοι Πατέρες το Πατριαρχείο, το οποίο βαλόταν την εποχή εκείνη ευθέως. Έψαχναν ευκαιρία να αμφισβητήσουν την οικουμενικότητά του και την ύπαρξή του ακόμα τότε οι Τούρκοι. Το τέταρτο ήταν το μεγάλο ζήτημα
του να απαλλαγεί η Ελλάδα από το βάρος των τουρκικών απαιτήσεων και αποζημιώσεων που είχαν στο μεταξύ κατέτηση των Τούρκων επιβληθεί και επέπρωτο αργότερα να επικυρωθούν με τις δίκες της Λοζάνης, πράγμα που απέφυγε ο Βενιζέλος, το μείωσε και το μετρία σε σημαντικό βαθμό. Και τέλος το ζήτημα των μειονοτήτων. Πέντε λοιπόν ζητήματα. Ουσία, στην ουσία ήταν η ύπαρξη της Ελλάδας. Σύνορα, νησιά, πατριαρχείο, αποζημιώσεις, μειονότητες. Δεν έμενε και τίποτα. Έδωσε τη μάχη. Και υπήρξε πολύ ειλικρινής όταν τον Ιούλιο, την 24η Ιουλίου του 1923, τηλεγράφησε στην Επαναστατική Επιτροπή αυτό το υπέροχο μνημείο λόγου αλλά και σεμνότητας. Ενώ είχε καταφέρει πολλά, είχε τεριώσει τον τόπο. Έγραψε λοιπόν σε αυτό το τηλεγράφημα. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι θρίαμβος, αλλά είναι ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν να επιτύχω εδώ σήμερα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα σταθώ στα υπόλοιπα, θα σταθώ μόνο στο θέμα των μειονοτήτων, γιατί σας είπα. Έχουμε μια Τουρκία η οποία ψεύδεται ασυστόλως και υπονομεύει τη Θράκη κατά βάθος. Γιατί μίλησε μονάμε ότι αυτή η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης δεν είναι απλή υπόθεση για τους Τούρκους. Στην ουσία μέσα από αυτή την αμφισβήτηση της ορθής της ερμηνείας η Τουρκία υπονομεύει την ελληνικότητα της Θράκης μας, της ελληνικής Θράκης. Αυτός είναι ο απότερος στόχος της. Και σε αυτό πρέπει να απαντάμε όχι μόνο με το εθνικό μας φρόνημα, αλλά με τα νομικά μας επιχειρήματα που είναι ατράνταχτα, όπως θα επιχειρήσω να τα εξηγήσω συνοπτικώς. Τι λέει λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης για το ζήτημα των μειονοτήτων και πώς το εφαρμόσαμε εμείς, πώς το εφήρμοσαν οι Τούρκοι. Ξεκινώ από το τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Ίσως πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι δεν είναι η συνθήκη της Λοζάνης που καθόρισε το καθεστώς των μειονοτήτων, αλλά η Ελληνοτουρκική Συμφωνία Αρχιτέκτονας, της οποίας υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η οποία υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου στη Λοζάνη και αυτή του 1923. Υπογράφηκε λοιπόν αυτή η συμφωνία για το θέμα των μειονοτήτων και εκεί, όπως ξέρετε, υπογράφηκε για ποιο λόγο. Είχε προηγηθεί η ανταλλαγή πληθυσμών. Από την ανταλλαγή πληθυσμών, όπως ξέρετε, εξαιρέθηκαν δύο μόνο κατηγορίες. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι, το θρήσκευμα κάτοικοι Θράκης, και οι Έλληνες ως προς την εθνικότητα και την καταγωγή της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη νομαρχία της Κωνσταντινούπολης πριν από την 30 Οκτωβρίου του 1918. Αυτοί είχαν εξαιρεθεί. Αυτό το καθεστώς ρύθμισε, αυτών των μειονοτήτων, η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας της 30 Ιανουαρίου του 1923. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η συνθήκη και κυρίως τα τρία της άρθρα, το 2, το 3 και το 5. Εύκολα το ανοίγει κανείς. Έλεγε ότι δεν θα μετακινηθούν, αλλά θα παραμείνουν στο χώρο στον οποίο κατοικούσαν, τότε δηλαδή, οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων, όπως σας είπα προηγουμένως, κάτοικοι πριν από την 30 Οκτωβρίου του 1918, και επίσης δεν θα μετακινούνταν και οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονταν στη Θράκη και οι οποίοι είναι Έλληνες σε ό,τι αφορά την εθνικότητα, αλλά μουσουλμάνοι ως προς το θρήσκευμα. Όταν υπογράφηκε η συμφωνία αυτή, το άρθρο 19 έλεγε ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της Συνθήκης της Λοζάνης. Όταν στις 24 Ιουλίου του 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης, αυτή η συμφωνία ενσωματώθηκε. Το άρθρο 142 της Συνθήκης της Λοζάνης, αν το διαβάσετε, λέει «Αναπόσπαστο μέρος είναι και η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Έτσι η συμφωνία της Λοζάνης είναι η βάση νομική
η οποία στηρίζει το νομικό καθεστώς των μειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη αντιστοίχως. Δηλαδή σήμερα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η συνθήκη της Λοζάνης καθόρισε με τον τρόπο που σας εξήγησα αυτήν την ρύθμιση. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μέρος αναπόσπαστο του διεθνούς δικαίου, του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. Και η συνθήκη της Λοζάνης, κυρίες και κύριοι, δεν αναθεωρείται. Είναι αυτό το οποίο ξεκαθάρισε στο Ταΐπ Ερντοάν το Δεκέμβριο του 2017, όταν ήρθε σε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στο Προεδρικό Μέγαρο. Όταν ξεκαθάρισε σαφώς ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται. Και δεν είναι μια θέση εθνική μας αυτή επειδή εμείς το επιθυμούμε. Είναι η φύση της συνθήκης της Λοζάνης. Ξέρετε πόσα κράτη υπέγραψαν τη συνθήκη της Λοζάνης? Για να αναθεωρηθεί θα έπρεπε να υπογράψουν όλοι αυτοί. Και πρώτοι εμείς. Πράγμα αδιανόητο. Αυτό ξεκαθαρίζει τον Ερντοάν. Αλλά ήταν τόσο αδαής ή τόσο πονηρός, ώστε φαίνεται σαν να αγνοούσε αυτή την πραγματικότητα. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα μέσα μου τι από τα δύο συνέβαινε. Ό,τι και από τα δύο συνέβαινε ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Τότε μια μέρα πριν έρθει από την Αθήνα είχε δώσει συνέντευξη τότε και είχε πει ότι απαιτείται αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Έκτοτε δεν ξανατέθηκε το θέμα από την Τουρκία. Και αυτό είναι σαφές. Επειδή λοιπόν δεν αναθεωρείται η συνθήκη της Λοζάνης, ισχύουν αυτά που σας είπα. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες. Πρόκειται για απλώς θρησκευτική μειονότητα. Είναι συμπολίτες μας. Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Όπως μουσουλμάνοι δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι σήμερα νομίζουμε όλοι ότι ξέρετε είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και παραδείγματος χάρη Πομάκι στην περιοχή και άλλοι. Δεν είναι η μόνη μουσουλμανική μειονότητα. Όπως έχουμε και άλλες θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα. Έχουν λοιπόν αυτές όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν ότι από το ότι είναι Έλληνες που ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα. Έχουν όλα τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας, τα οποία απορρέουν από το Σύνταγμα, αλλά έχουν και όλες τις υποχρεώσεις των Έλληνων πολιτών. Και κυρίως να σέβονται τον τόπο μας. Να σέβονται τον τόπο τους. Αντιθέτως, η μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη είναι εθνική, είναι Έλληνες. Και πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Και από το την έτσι και κυρίως το δικαίωμα του να μην υφίσταται η αδίποτε διάκριση σε ό,τι αφορά την μεταχείρισή τους από το τουρκικό κράτος επειδή έτυχε να μείνουν εκεί, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά λέει η συνθήκη της Λοζάνης και αυτά δεν αμφισβητούνται ούτε αναθεωρούνται. Πώς θα εφαρμόσαμε εμείς το καθεστώς αυτό, τι έχουν κάνει οι Τούρκοι? Εμείς το πώς το εφαρμόσαμε φαίνεται από τον εξής τρόπο. Χωρίς να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, θα μιλήσω και για αυτές, αλλά ένα σας λέω μόνο και είναι η απλούστερη των απαντήσεων. Η μειονότητα η μουσουλμανική στη Θράκη την 24η Ιουλίου του 1923 ήταν 110.000. Σήμερα είναι πάνω από 130.000. Αυτό τα λέει όλα. Ευημερεί εκεί και πολλαπλασιάζεται. Και ορθώς. Και το σεβόμαστε και το ενισχύουμε. Υπάλε ποτέ κρατεά μειονότητα, η εθνική ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης αριθμούσε 125.000 την 24η Ιουλίου του 1923. Πόσο έχει σήμερα? Λιγότερος από 2.000. Ποιος μιλάει? Ποιος τολμάει να μιλήσει για σεβασμό της συνθήκης της Λοζάνης? Εκείνοι που μέσα από ένα ατέλειωτο πογκρόμ οδήγησαν τους Έλληνες σε αυτόν τον αποδεκατισμό. Εμείς λοιπόν έχουμε εφαρμόσει το ακέραιο της δίκης της Λοζάνης. Οι Τούρκοι αμφισβητούν κατά καιρούς δύο πράγματα κατά βάση. Το θέμα του μουφτή. Τι ζητούν παρακαλώ? Ζητούν λέει ο μουφτής να εκλέγεται. Ο μουφτής δεν εκλέγεται ούτε στην Τουρκία. Αλλά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο ο μουφτής εδώ
Και να θέλαμε ως Έλληνες να πούμε ότι εμείς θα αποφασίσουμε ανεξάρτητα από τι κάνει η Τουρκία να δεχθούμε αυτόν τον ισχυρισμό της, να εκλέγεται. Δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε για λόγους καθαρά συνταγματικούς. Όπως ξέρετε, σήμερα προσφάτως ρυθμίστηκε το καθεστώς, έχει αρχίσει να ρυθμίζεται ουσιαστικά από το 90 και επέκεινα, αλλά ο τελευταίος νόμος, οι βουλευτές που είναι εδώ το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, ο νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2022, είναι ο νόμος 4964 και τα άρθρα 142 επόμενα, τα οποία ρυθμίζουν το καθεστώς του Μουφτή. Πώς ορίζεται ο Μουφτής? Υπάρχει μια πολυμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της μειονότητας, της μουσουλμανικής, η οποία γνωμοδοτεί για το ποια πρόσωπα έχουν τα τυπικά προσόντα να είναι μουφτίδες. Και ύστερα, κατά διακριτική ευχέρεια, ο Υπουργός Παιδείας δια διατάγματος ορίζει τον μουφτή. Στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή του ελληνικού κράτους, ό,τι αφορά τον βαθμό τον οποίο κατέχει στην ελληνική ιεραρχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και υπάρχει συμμετοχή, όπως σας είπα, βεβαίως γνωμοδοτική για την αποφασιστική αρμοδιότητα ανοίξει το ελληνικό κράτος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον εισηγούμενο Υπουργό Παιδείας. Για ποιο λόγο λοιπόν ισχύει αυτό στην Ελλάδα και σας είπα ότι είναι συνταγματικός επιβλημένο? Μα κυρίες και κύριοι, ιδίως οι σεβασμένοι εδώ το γνωρίζουν και από τους συναδέλφους τους εκεί πάνω. Πώς είναι ο Μουφτής στην Ελλάδα, κατά πέτηση της συνθήκης της Λοζάνης αλλά και της ίδιας Τουρκίας, είναι και ιεροδίκης, είναι δικαστής. Εφαρμόζοντας τον μουσουλμανικό νόμο για εκείνους που θέλουν να υπάγονται σε αυτόν, και είναι διακριτική τους ευχέρεια. Αν θέλουν να υπαχθούν στον ελληνικό αστικό κώδικα, το μπορούν. Αν δεν θέλουν, μπορούν για θέματα οικογενειακών και κληρονομικών διαφορών, δηλαδή για θέματα εποπτείας τέκνων, για θέματα κληρονομιών και άλλων τινών, μπορούν να προσφύγουν στο Μουφτή να τους λύσει τη διαφορά. Και η απόφαση του Μουφτή εκτελείται στη συνέχεια όταν εγκρίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της περιοχής. Δηλαδή ο Μουφτής, όπως έχει ζητήσει και η Τουρκία, όπως απαιτεί η συνθήκη Λοζάνης, είναι και δικαστής. Είναι ιερωμένος, αλλά ασκών δικαστικά καθήκοντα. Ξέρετε κανένα δικαστή στην Ελλάδα ο οποίος να μπορεί κατά το Σύνταγμά μας να εκλεγεί? Δεν έχει παραδείξει κανείς μια ματιά διατάξεις του Συντάγματος περί δικαστικής εξουσίας και να δει ότι δεν νοείται εκλογή δικαστικού λειτουργού. Πώς λοιπόν εμείς θα αποδίδουμε δικαστικά καθήκοντα? Δηλαδή θα δικάζει ένας άνθρωπος και ταυτοχρόνως θα επιτρέπουμε αυτός να εκλέγεται. Όταν το Σύνταγμα το απογράφει κάτι τέτοιο. Εμείς οι Τούρκοι δεν δέχονται ούτε να μην έχει δικαστικές αρμοδιότητες, το θέλουν. Αλλά θέλουν, λέει, και να είναι ο Μουφτής προϊόν εκλογής όταν οι ίδιοι στην Τουρκία δεν τον εκλέγουν. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του παραλογισμού? Εμείς έχουμε επιτελέσει το ακέραιο τα καθήκοντά μας, γι' αυτό κάθε φορά που το έχει θέσει και διευθυντός έχει πάρει και τις δέουσες απαντήσεις. Απλά συντηρεί αυτήν την αμφισβήτηση Τουρκία για ευνόητους λόγους. Η Τουρκία προσθέτει κάθε φορά προβλήματα. Είναι η βασική της τακτική. Προσθέτει προβλήματα και κατά περίπτωση αφαιρεί ορισμένα και λέει: όπα, έκανα εγώ μια μεγάλη υποχώρηση. Δηλαδή αυτό που είναι αυθαιρεσία και θα ήταν αυτονόητο το εμφανίζει ως επιχείρημα. Υποχωρεί, υποτίθεται από αυτό και ζητάει άλλο. Η γνωστή τακτική του Τούρκου. Γι' αυτό σας λέω ότι σε αυτά θα πρέπει να είμαστε αμετάθετοι σε ό,τι αφορά τις απόψεις μας. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να τις αλλάξουμε ή τίποτα άλλο, γιατί μας διασφαλίζει το διεθνές δίκαιο. Και έχουμε και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τονίζουν. Και δυστυχώς έχει υπάρξει και ένα είδος δεινής παραπληροφόρηση του λαού μας αυτό. Είναι το περίφημο δικαίωμα του συνεταιρίζεται. Υπάρχουν ορισμένοι εκεί οι οποίοι θέλουν, επικαλούμενοι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, να ιδρύσουν ενώσεις τουρκικές. Δηλαδή να πούν ότι ξέρετε κάτι. Θα πείτε οι Έλληνες μπορούν να το κάνουν στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως μπορούν να το κάνουν στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι Έλληνες. Είναι εθνική μειονότητα. Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά αυτό που σας έλεγα σε σχέση με τους Έλληνες της Θράκης, τους μουσουλμάνους. Οι Έλληνες είναι Έλληνες στην εθνικότητα στην Κωνσταντινούπολη. Έλληνες ό,τι αφορά την καταγωγή τους. Το ορίζει η ρητά η συνθήκη της Λοζάνης. Μπορεί να κάνει ό,τι ενός θέλουν και υπάρχουν.
Εδώ δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Αυτό και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, θα πείτε, δεν υπάρχει, βεβαίως εκατοχυρώνεται ο διεθνός. Αλλά η Ελλάδα στάθηκε απόλυτα έτοιμη σε αυτό, γιατί υπήρξαν ορισμένες αποφάσεις, δεν ήταν τόσο καλά ενημερωμένο το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου, έβγαλε ορισμένες αποφάσεις, τους δόθηκε η δυνατότητα της αμφισβήτησης των ελληνικών αποφάσεων και από την ελληνική νομοθεσία, η νόμο 4491 του 2017, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους να ιδρυθούν τέτοιες ενώσεις στην Ελλάδα, να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια, προσέφυγαν, δεν δικαιώθηκαν και τελείωσε η ιστορία. Εξακολουθούν να επικαλούνται όμως ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να ιδρύουμε τέτοιες ενώσεις. Από πού προκύπτει αυτό? Το δικαίωμα τους εταιρείζεται, κυρίες και κύριοι, πέρα από το δικό μας Σύνταγμα. Αν το πάρει κανείς και μέσα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ασκείται όπως ορίζουν οι ίδιες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, αλλά ιδίως και το άρθρο 11. Το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι όλα τα δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αυτά ασκούνται και όπως ορίζει το άρθρο 11, το οποίο λέει κάθε κράτος μπορεί να επιβάλλει τους περιορισμούς εκείνους οι οποίοι αποκτούνται σύμφωνα με τους όρους εθνικής τους ασφάλειας και επιπλέον πρέπει να ασκείται το δικαίωμα αυτό με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και εγώ ρωτώ, μα είναι δυνατόν να μιλάμε για παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας όταν απορρίπτει αυτό το αίτημα ανθρώπων που θέλουν, ενώ είναι μουσουλμάνοι κατά τη σύγκριση της Λοζάνης, Έλληνες την υπηκότητα, να έρχονται να λένε όχι, εμείς είμαστε Τούρκοι στην καταγωγή. Είναι ο μη παραβίαση συνθήκη τη Λοζάνη, αυτό που σα εξηγούσα, γι' αυτό επέμεινα τόσο πολύ προηγουμένω. Όταν έχει λοιπόν μια τέτοια παραβίαση συνθήκη τη Λοζάνη, θα του την επιτρέψει? Σκεφτείτε δηλαδή τον παραλογισμό και σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό δεν το δεχόμαστε, γιατί είναι παραβίαση τη συνθήκη τη Λοζάνη, το τονίζω, το να έρχονται να ιδρύουν με απότερου στόχου αυτοί. Σα είπα, η Τουρκία έχει ω απότερο στόχο να πει, όπα, ξέρετε, εδώ έχω μια τουρκική μειονότητα στο μέλλον και να αξιοποιήσει την έννοια της τουρκικής μειονότητας μέσω του αυτοπροσδιορισμού για να μπορέσει να διεκδικεί ποιος ξέρει τι είδους καθεστώς μελλοντικά ή να δημιουργήσει θέματα αυτονομήσεων και άλλων ενών στην Ελλάδα. Αυτά κρύβονται πίσω από την παρανομία και την παραβατικότητα της Τουρκίας και στην περίπτωση της Θράκης. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτές τις αξιώσεις της Τουρκίας, το αξιώσεις εντός εισαγωγικών. Δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτού του είδους την αλαζονία της Τουρκίας και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, διότι εμείς σεβόμαστε ακριβώς το διεθνές δίκαιο και εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ως Έλληνες, λοιπόν, έχουμε πλήρως εφαρμόσει τη συνθήκη της Λοζάνης και φαίνεται από αυτό που σας είπα πριν. 110.000 ήταν, πάνω από 130.000 τώρα. Αν υπήρχε παραμικρή καταπίεση, θα πολλαπλασιάζονταν εδώ οι Έλληνες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τι συνέβη στην Τουρκία, το ξέρουμε όλοι. Ουδέποτε η Τουρκία θέλησε απέναντι στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης να εφαρμόσει την Λοζάνης. Κατά βάθος έβλεπε ως κάρφος των οθαλμών της αυτή την πάλι ποτέ κρατεά ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία ήταν κρατεά κυριολεκτικά, πνευματικός και οικονομικός. Και ήταν το στήριγμα του Πατριαρχείου. Μέσα από την απομείωση της ελληνικής μειονότητας, η Τουρκία έχει ένα σκοπό, κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο τη συνέχιση της λογικής της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όχι μόνο το να ξεκαθαρίσει ότι δεν δέχεται Έλληνες στο εδάφος της, αλλά στην ουσία να βγάλει ένα-ένα τα στηρίγματα σεβασμιότατη πάνω στα οποία στηρίζεται αυτό το μαρτυρικό Πατριαρχείο, το οποίο έχει πολλούς εχθρούς σήμερα, κυρίες και κύριοι. Εχθρούς γύρω-γύρω. Εχθρούς οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν και τάθηκαν, γι' αυτό πρέπει να το στηρίξουμε πάση δυνάμει. Ιδίως μετά τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας, τη βάρβαρη αυτή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, δεν εφήρμοσαν ποτέ τη συνθήκη της Λοζάνης και συνέβησαν τα γεγονότα. Πρώτον και κυριότερον, της 6ης και της 7ης Σεπτεμβρίου του 1955.
γεγονότα στην κυριολεξία που ήταν μια άλλη πλευρά της μικρασιατικής καταστροφής κάπου 30 χρόνια αργότερα. Σε εκείνη ακριβώς την αποφράδα περίοδο 3.000 σπίτια καταστράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη Ελλήνων, 4.000 καταστήματα, 82 εκκλησιές, μεγάλες εκκλησιές της Ορθοδοξίας. Και ήρθε αργότερα το πογκρόμ του 1963-64, άλλοι 12.000 που είχαν περίπου απομείνει έφυγαν από εκεί, έμειναν 2.000 να φυλάσσουν Θερμοπύλες. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε πάνω στην άλλη. Γιατί πρώτον στηρίζουμε τη διεθνή νομιμότητα και δεύτερον γιατί στηρίζουμε το Πατριαρχείο. Και για μας το Πατριαρχείο, όπως σας είπα, πρέπει να έχει τη σημασία την οποία επεξήγησε. Δεν ήταν μόνο αυτό. Βλέπουμε τη συμπεριφορά της Τουρκίας και σήμερα. Βλέπουμε πώς τους συμπεριφερόμαστε εμείς. Και βλέπετε πώς δεν τολμάν όταν έρχονται εδώ να πούν τίποτα. Όταν ήρθε ο Ταϊπ Ερντογάν και είχαμε συνοηθεί και έκανε την επίσκεψη στη Θράκη, δεν είπε απολύτως τίποτα. Ούτε μου έθεσε κάποιο θέμα εμένα μέσα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Όταν φεύγουν, ξέρουν να λένε ό,τι νομίζουν. Γιατί βεβαίως όταν είσαι ενώπιον με κάποιον, θα πάρει και την απάντηση. Αλλά οι Τούρκοι αποθρασύνονται. Αποθρασύνονται περισσότερο και το είδαμε αργότερα με εκείνη την βεβήλωση πραγματικά της Αγίας Σοφίας, γιατί για μένα πρόκειται για βεβήλωση. Όπως είναι γνωστό, η Αγία Σοφία, με επιμονή της Τουρκίας από το 1985 και κατά εφαρμογή της συνθήκης της UNESCO, της Δίκης των Παρισίων του 1972, έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι θρησκευτικό μνημείο, αλλά της παγκόσμιας θρησκευτικής κληρονομιάς, στην οποία ανήκουν κυρίες και κύριοι και μνημεία του μουσουλμανικού κόσμου. Έτσι, τα οποία εμείς σεβόμαστε. Οι ίδιοι οι Τούρκοι το επιδίωξαν να είναι κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από το 1985. Και ήρθαν από 2 χρόνια ο Ταϊπ Ερντογάν και την ξαναχαρακτήρισε τζαμί. Και είδαμε τότε την απαθή στάση, γιατί αντίδρασαν ελάχιστοι, τη ίδια UNESCO. Αμφισβητείται η σύμβασή της, καταρακώνεται η σύμβαση ιδρυτική της, η καταστατική της σύμβαση του 1972 και η αντίδραση περίπου ήταν «Δεν επιτρέπεται να δούμε τι θα γίνει». Και βλέπετε το κατά. Τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Τι σημαίνει εκεί. Πώς τη βεβηλώνουν. Και δεν είναι η βεβήλωση της Ορθοδοξίας σεβασμένη. Εκεί συντελείται η βεβήλωση του πολιτισμού μας. Και η Εκκλησία πρέπει να το δει και από αυτή την πλευρά. Γιατί η βεβήλωση του πολιτισμού αφορά πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Για μας έχει σημασία τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η Αγία Σοφία. Αλλά η βεβήλωσή της όταν εκλαμβάνεται ως βεβήλωση του πολιτισμού μας αφορά όλη την ανθρωπότητα και κυρίως όλη τη Δύση η οποία πρέπει να φωτιστεί. Σας κούρασα και καταλήγω λέγοντάς σας ότι αυτό το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε είναι ότι απέναντι σε όλο αυτό το φαινόμενο της τουρκικής παραβατικότητας και σε αυτόν τον τομέα και στον τομέα των θαλάσσιων ζωνών και στον τομέα παραδείγματος χάρη των νησιών αλλά και στον τομέα των μειονοτήρων έχουμε μια θρασίτα, μια αλαζονία από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν υπολογίζει τίποτα. Επιθυμεί να παραβιάσει τα πάντα. Επιδιώκει να παραβιάσει τα πάντα. Και εμείς αντιστεκόμαστε και θα αντιστεκόμαστε. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι οι Έλληνες. Γιατί αυτά που σας εξέθεσα, όπως και τα υπόλοιπα εθνικά θέματα που είχα, αν θέλετε, συνθέσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι εθνικές μας θέσεις. Δεν το έπραξα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας εν αγνία των πολιτικών δυνάμεων. Το έπραξα σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μηδεμιάς εξαιρουμένης. Τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις εννοώ. Είναι δικές μας θέσεις. Και οφείλουμε να τις στηρίζουμε για τους λόγους που σας εξήγησα. Αλλά η διεθνής κοινότητα τι κάνει, πού είναι. Πού βρίσκεται ο ΟΗΕ όταν η σύμβαση της UNESCO και η UNESCO είναι κομμάτι του ΟΗΕ καταρακώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και κυρίως, πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έρχονται οι Τούρκοι και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και απαιτούν αυτά
για τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης που είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Όταν συμπεριφέρονται έτσι στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που είναι Έλληνες, δηλαδή είναι μέλη ενός κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνισμού. Και βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στην περίπτωση αυτή μένει απαθής. Όχι. Θα υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τις κυρώσεις εκείνες οι οποίες απαιτούνται για να μάθει η Τουρκία να συμπεριφέρεται. Πρέπει να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Και πρέπει να βλέπουμε αυτό το κατάντημα της Τουρκίας και να το συνδέουμε με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, εμείς οι Έλληνες, όλος ο Ελληνισμός και εμείς και η Κύπρος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως, είμαστε σαφώς εναντίον της βάρβαρης ρωσικής εισβολής και έχουμε στηρίξει όλα τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Και όταν βεβαίως τελειώσει, μακάρι να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτός ο πόλεμος και θα αρχίσουν πλέον διαπραγματεύσεις και θα μας ζητούν να επιβάλλουμε κυρώσεις ξανά στη Ρωσία, γιατί δεν θα θέλει να αφήσει τα εδάφη αυτά, ούτε να εφαρμόσει τη διεθνή νομιμότητα, δεν μπορεί να μην θέσουμε εμείς ως Έλληνες ένα αυτονόητο ζήτημα. Βεβαίως και θα είμαστε υπέρ των κυρώσεων αυτών. Αλλά θα απαιτήσουμε κυρώσεις να υπάρχουν και για την Τουρκία, όταν η Τουρκία είναι η πρώτη διδάξασα. Μην ξεχνάμε, κρατάει το 1 τρίτο της Κύπρου, έτσι δεν είναι? Πρώτη διδάξασα, δεν είναι? Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο 1 τρίτο που κρατάει η Τουρκία ευρωπαϊκού εδάφους και της Ουκρανίας, η οποία δεν είναι μάλιστα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Προς Θεού, μακριά από μένα να κάνω τις διακρίσεις. Σας είπα, είμαστε υπέρ του να στηρίξουμε την Ουκρανία μέχρι τέλος. Να τιμωρηθεί η Ρωσία ως εκεί που πραγματικά της αξίζει για αυτή τη βάρβαρη εισβολή. Αλλά με την Τουρκία τι θα γίνει? Έχουμε δηλαδή δύο διεθνή δίκαια? Ή ένα διεθνές δίκαιο που εφαρμόζεται κατ' επιλογή? Είναι δυνατόν να δεχθούμε τους πρώτους διδάξαντες της εισβολής και κατοχής να μένουν ατιμόρυτοι για μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τιμωρούμε μόνο άλλους? Και γιατί αύριο αυτοί θα το αντιτάξουν και θα πούν, κοιτάξτε στην Ευρώπη τα χάλια τα δικά σας, πριν να απαιτήσετε κυρώσεις εναντίον? Ζητώντας κυρώσεις κατά της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι, για την αποκατάσταση της διεθνής νομιμότητας, στηρίζουμε την ίδια τη διεθνή νομιμότητα και την ευρωπαϊκή νομιμότητα παγκοσμίως. Και αυτό είναι χρέος μας ως Ελλήνων. Το ξαναεπαναλαμβάνω. Δεν στηρίζουμε μόνο τον τόπο μας, τον Ελληνισμό, την Ελλάδα, την Κύπρο. Στηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, στηρίζουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο γενικότερα. Γι' αυτό το απαιτούμε. Αυτή την ίση μεταχείριση σε ό,τι αφορά την καταδίκη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Έχω να κάνω όμως μια εξήγηση εδώ. Τούτες τραγικές μέρες. Όσο σας είπα για την καταδίκη που απαιτούμε για την Τουρκία, δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το αυτονόητο χρέος μας αυτές τις δύσκολες ώρες. Να συμπαριστάμεθα ψυχείτε και σώματι, παντιοτρόπως και εμπράκτος στο δεινός δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό από τους εφιαλτικούς σεισμούς που ζει τούτη την ώρα. Είμαστε δίπλα του. Με τον τουρκικό λαό άλλωστε έχουμε πάντα κατά βάθος και κατ' ουσία φιλικές σχέσεις. Επιθυμούμε τη φιλία και την ειρήνη. Και εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ότι ο τουρκικός λαός δεν είναι εκφύσεως και εξορισμού ένας λαός εχθρικός, αλλά τον εκμεταλλεύονται οι πολιτικές του ηγεσίες. Είναι εκείνες που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και τον οθούν εκεί που τον οθούν. Αυτά που είπα προηγουμένως λοιπόν αφορούν την καταδίκη της πολιτικής των πολιτικών ηγεσιών, που στην ουσία είναι καταδίκη αυτών. Γιατί η πολιτική τους βλάπτηκε τον ίδιο τον τουρκικό λαό, για τον περιθωριοποιεί διεθνώς. Όταν λοιπόν μιλάμε για καταδίκη της Τουρκίας, μιλάμε για καταδίκη των ηγεσιών, της αήθους αξίωσης αυτών των ηγεσιών, της παραβατικότητάς τους γενικότερα. Όχι τον τουρκικό λαό και όχι τούτε στις ώρες που είμαστε μαζί τους, όπως θα δημιουργηθεί οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ που είναι εκεί, όλη η βοήθεια την οποία παρέχει η Ελλάδα και τον παρέχει μέχρι το τέλος. Οι λαοί μπορούν να αναζητήσουν τις γέφυρες ειρήνης και συνεργασίας που ταιριάζει στη μοίρα τους. Και όσοι πολιτικοί ηγέτες είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται τους λαούς τους για να σπείρουν το διχασμό, πρέπει να πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει. Όπως για να έχει εμείς οι Έλληνες. Στο όνομα των προγόνων μας, στο όνομα των αγωνιστών μας και στο όνομα, μιας και μιλάμε για καραβαγγέλια
και του Γερμανού Καραβαγγέλη, του μεγάλου αγωνιστή του μακεδονικού αγώνα, της μεγάλης μας Μακεδονίας. Αυτή λοιπόν η μνήμη μας επιβάλλει τούτη τη στιγμή. Ιδίως να λέμε ό,τι και αν κάνουν οι άλλοι. Η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη, εμείς είμαστε εδώ. Και μόνοι μας θα υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια. Και μπορούμε, μην υποτιμούμε τις δυνάμεις μας. Ναι, ζητάμε τη διεθνή και την ευρωπαϊκή συνεργασία, γιατί είναι και χρέος δικός τους. Αλλά αν δεν το καταλαβαίνουν, μόνοι μας, αλλά ενωμένοι, μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Μην υποτιμάμε, σας είπα, τη δύναμή μας. Μην υποτιμάμε τη δύναμη του ελληνικού λαού. Είναι τεράστια. Όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα επιβάλλουμε αυτό που μας αναλογεί, ως προς το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε έστω και μία κεραία πίσω. Το οφείλουμε στις μνήμες όλων αυτών των προγόνων που είπα πριν. Το οφείλουμε σε προσωπικότητες όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Και από αυτή την άποψη, σεβασμιότητα Καλλινίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία που πήρατε και για την ημέρα προβληματισμού στην οποία μας συγκαλέσετε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.